Η φιλοσοφία είναι ένα τέρας με τρία κεφάλια. Κεφάλι πρώτο. Ξεκίνησε από το κλασικό ερώτημα. Υπάρχει Θεός? Και τι Θεός είναι αυτός? Μοιάζει καθόλου με τους ανθρώπους? Έχει τα γένια του Άι Βασίλη και το στήθος του Dwayne The Rock Johnson? Ή είναι σκέτο πνεύμα? Θα νευριάσει επειδή δεν του άφησε την τελευταία μπουκιά πιτόγυρο? Θα φροντίσει να γνωρίσει τον έρωτα τη ζωή σου επειδή τάισε τις γάτες? Πόσοι θεοί υπάρχουν? Ένας? Μία τριάδα? Μία δωδεκάδα? 2.000 όπως στην Αίγυπτο ή 33 εκατομμύρια όπως στην Ινδία? Ο πρώτος κλάδος της φιλοσοφίας λέγεται μεταφυσική. Ο δεύτερος κλάδος είναι ξαδερφάκι του πρώτου. Αν υπάρχει Θεός, εμείς μπορούμε να τον γνωρίσουμε? Και αντεπές, αν είναι σαν και εμάς, ίσως και να μπορούμε. Αν όμως είναι σκέτο πνεύμα, αν είναι αόρατος, άοσμος, άγευστος, άπιαστος, εμείς πώς θα τον γνωρίσουμε? Και τι γίνεται αν εκτός από το Θεό υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν μπορούν να πιάσουν οι αισθήσεις μας? Είμαστε σε θέση να τα αντιληφθούμε όλα αυτά με κάποιον άλλο τρόπο? Και με τι τρόπο? Με επιστημονικές μεθόδους? Με μη επιστημονικές μεθόδους? Μήπως απλά είμαστε καταδικασμένοι να τα αγνοούμε για πάντα? Τελικά, ποια είναι τα όρια του ανθρώπινου εγκεφάλου? Ο δεύτερος κλάδος της φιλοσοφίας λέγεται γνωσιοθεωρία. Θεωρία της γνώσης. Ο τρίτος κλάδος μοιάζει λίγο άσχετος με τα προηγούμενα, αλλά θα δεις ότι δεν είναι καθόλου. Έχεις ναυαγίσει μαζί με ένα φίλο σου σε ένα έρημο νησί χωρίς τρόφιμα και νερό. Στις πόσες μέρες είναι ηθικά ok να σκοτώσεις το φίλο σου για να τον φας? Πολύ συχνά δίνεις ελεημοσύνη σε ζητιάνους και αυτό σε ευχαριστεί. Είσαι ηθικός και μπράβο σου ή το κάνεις για την πάρτι σου? Είσαι ένας μεγαλογιατρός και σου φέρνουν ετοιμοθάνατο τον Χίτλερ. Τον σώζεις γιατί έτσι είναι το καθήκον σου ή τον αφήνεις να πεθάνει για να αποτρέψεις το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο? Τι είναι καλό και τι είναι κακό? Ο τρίτος κλάδος της φιλοσοφίας είναι η ηθική. Και ξαναλέω, δεν είναι καθόλου άσχετος με τους άλλους δύο. Δες γιατί. Πέρασαν από τον κόσμο πάρα πολλά φιλοσοφικά ρεύματα, κινήματα, σχολές κτλ. Η φιλοσοφία κατά βάση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Φιλοσοφία των losers και φιλοσοφία των winners. Ο κανόνας είναι ένας. Αν η ζωή μου είναι χάλια, πάω αριστερά. Αν η ζωή μου είναι γαμάτη, πάω δεξιά. Είτε είμαι άτομο, είτε είμαι έθνος, κράτος, φιλοσοφική σχολή, κάτι πιο συλλογικό τέλος πάντων. Κάποτε είχα ακούσει μια πολύ ωραία ατάκα. Όλοι γελούν με το Θεό στα πάρτι, κανένας όμως δεν γελάει με το Θεό στον πόλεμο, στο νοσοκομείο ή στη μεγάλη ανάγκη. Όταν η πραγματικότητα δεν σου δίνει καμία ελπίδα, πρέπει να φύγεις από αυτήν. Χρειάζεται να πιστεύεις σε ένα Θεό τόσο δυνατό που να μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε βγάλει από τα σκατά ή έστω να σου χαρίσει το afterlife. Πολύ βολική στάση ζωής αν είσαι ένας ξεπεσμένος αριστοκράτης στην παρικμασμένη αρχαία Αθήνα, ένας στοικός φιλόσοφος στην παρικμασμένη αρχαία Ρώμη ή ένας Γερμανός του 18ου αιώνα που ζει στη σκιά των Αγγλογάλων μέχρι που θα τον αποτελειώσει ο Ναπολέοντας. Σε κάτι τέτοιους τύπους θα βρεις την άρνηση της πραγματικότητας, την πίστη σε αφηρημένες έννοιες και έναν Θεό παντοδύναμο, απρόσιτο, σκέτο πνεύμα έξω από τις αισθήσεις. Και αυτό λέγεται ιδεαλισμός. Αντίθετα, αν τα πράγματα στη ζωή σου πάνε καλά, δεν έχεις λόγο να είσαι δυσαρεστημένος από την πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι αυτός που βλέπουμε, που μυρίζουμε και που αγγίζουμε. Και δεν υπάρχει άλλος πέρα από αυτόν. Οι ιδεαλιστές είναι ψεκασμένοι και ας αφήσουμε καμιά ώρα τις χαζομάρες να πάμε να πιούμε κανένα ουισκάκι ή καμιά σαμπάνια. Άπλας, άνετος, ζωάρα. Ποιος είναι ο Θεός των winners? Η φύση. Και γιατί όχι? Ομορφιά, μεγαλείο, τάξη πραγμάτων, θεία πρόνοια, όλα τα έχει. Γιατί να κατασκευάζουμε άλλους θεούς? Μια χαρά φιλοσοφία ζωής αν είσαι ο ιδιαιτεράς του βασιλιά στην ανερχόμενη Μακεδονία και έχεις το Φίλιππο να σου ακουμπάει 200 ευρώ αναδιδακτική ώρα ή αν είσαι ένας Άγγλος, Γάλλος, Ολλανδός στα 1600. Η ιστορία και η επιστήμη δουλεύουν για σένα. Χάρη στις μεγάλες ανακαλύψεις κερδίζεις ένα σκασμό λεφτά από το εμπόριο. Χάρη στο Γουτεμβέργιο και τον Κοπέρνικο έχεις ανοίξει τα στραβά σου και δεν καταπίνεις αμάσιτα τα παραμύθια της Εκκλησίας και χάρη στον παρούτι και τα πυροβόλα όπλα μπορείς ανά πάσα στιγμή να κόψεις τον κόλο του υπότη, γιατί ο υπότης παραδοσιακά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουσκωτός της Εκκλησίας. Η πραγματικότητα είναι γαμάτη. Reality rocks. Και έχουμε τον ρεαλισμό. Πάμε στο δεύτερο κλάδο, τις δυνατότητες του μυαλού. Ο Θεός των losers είναι σκέτο πνεύμα. Δεν τον βλέπεις, δεν τον αγγίζεις. Δεν έχει σώμα. Κρατήστε αυτή τη λέξη. Ο Θεός εμπνέει την απόλυτη εμπιστοσύνη. Το σώμα είναι έξω από την έννοια του Θεού, άρα το σώμα δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Και οι αισθήσεις ανήκουν στο σώμα. Άρα λένε ψέματα. Είναι μια λογική κι αυτή. Πολλές φορές η πραγματικότητα δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Παλιά έβλεπαν τον ορίζοντα μια ευθεία γραμμή και πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη. Και βασικά μερικοί το πιστεύουν ακόμα και σήμερα. Αν βυθίσεις ένα καλαμάκι στο νερό, αλλού θα σου λένε τα μάτια σου ότι βρίσκεται το καλαμάκι, αλλά αλλού θα βρίσκεται στην πραγματικότητα. Ο Βούδας έζησε κλεισμένος στο χωριό του μέχρι τα 30, χωρίς να μάθει ποτέ ότι υπάρχουν αρρώστιες, γυρατιά, θάνατος. Ο μπαμπάς είχε φροντίσει να διώξει τους γέρους και τους άρρωστους από το χωριό για να μην πάθει το παιδί ψυχικό τραύμα. Οι αισθήσεις λοιπόν
λένε ψέματα. Γιατί το σώμα είναι έξω από την έννοια του Θεού. Το πνεύμα όμως είναι μέσα. Το σώμα είναι εχθρός, το μυαλό είναι φίλος. Τα μάτια σου θα σου πούν ότι ο ήλιος είναι μια μικρή κίτρινη μπιλίτσα. Το μυαλό θα σου πει τις πραγματικές διαστάσεις και την πραγματική φύση του ήλιου. Έλεγε αυτός εδώ ο loser. Τα μάτια θα σου πούν ότι εδώ μέσα έχει σοκολατάκια. Μπορεί να μην έχει. Ακόμα όμως και αν όντως έχει εδώ μέσα σοκολατάκια, οι αισθήσεις και πάλι δεν προσφέρουν καμία αλήθεια. Π.χ. δεν σου λένε την αλήθεια, τα σοκολατάκια είναι γλυκά. Γιατί είναι γλυκά για σένα. Κάποιος άλλος μπορεί να τα βρίσκει λίγο bitter. Μυαλό ίσον λογική. Στα αγγλικά rationality και έτσι έχουμε τον ρασιοναλισμό. Αντίθετα, οι winners είπαμε ότι έχουν τη φύση για Θεό. Και γιατί όχι. Σε αυτήν ζουν, από αυτή βγάζουν ένα σκασμό λεφτά. Ο Θεός τους είναι ύλη. Είναι παντού γύρω μας, τον βλέπουμε, τον αγγίζουμε. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι υπάρχουν πράγματα έξω από τις δυνατότητες των ανθρώπινων αισθήσεων, η λύση δεν είναι να αφήσουμε τις αισθήσεις στον πάγκο. Η λύση είναι να τις βοηθήσουμε και να τις ενισχύσουμε. Στην τελική όμως, πάλι αυτές θα δώσουν την απάντηση. Η γνωσιοθεωρία των winners είναι η πίστη στις αισθήσεις μας και λέγεται εμπειρισμός. Ώρα να δούμε τέλος τι σχέση έχουν όλα αυτά με το καλό και το κακό. Η φιλοσοφία των losers ως τώρα είναι η εξής. Ο Θεός είναι παντοδύναμος για να μπορούμε να βασίσουμε πάνω του τις ανύπαρκτες ελπίδες μας. Είναι τόσο μάγκας που είναι απλησίαστο σε εμάς, είναι σκέτο πνεύμα, το σώμα είναι κάτι έξω από το Θεό, άρα είναι κάτι κακό. Ό,τι αφορά το σώμα, η πείνα, το σεξ, τα ένστικτα είναι κάτι βρώμικο και τυποτένιο. Ένα βάρος που φρενάρει τον αγώνα σου για να γίνεις καλύτερος. Γι' αυτό πρέπει να ζεις φτωχικά. Πρέπει να αρνείσαι τις απολαύσεις, πρέπει να υποφέρεις σκουλίκι. Από εκεί περνάει ο δρόμος της ηθικής. Από το ζόρι, από το καθήκον. Αν περνάς καλά στη ζωή σου, μάλλον πας ανάποδα. Έτσι, οι losers μπορεί και πάλι να μην έχουν να φάνε, αλλά τουλάχιστον θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αντίθετα, η φιλοσοφία των winners ως τώρα είναι η εξής. Θεός είναι η φύση που βλέπουμε γύρω μας. Αυτοί που πιάνουν οι πολύ αξιόπιστες αισθήσεις μας. Και η φύση, άρα ο Θεός, ο κατασκευαστής μας, μας έφτιαξε με ορισμένα ελαττώματα. Άρα δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για ελαττώματα που ο ίδιος μας έβαλε. Έλεγε αυτός εδώ ο winner. Το σώμα είναι φύση, άρα δεν είναι κάτι κακό, είναι κάτι καλό. Φροντίστε το, αγαπήστε το, ταΐστε το άφοβα, κάντε σεξ. Bottom line, οι losers είναι άνθρωποι του καθήκοντος και της καλής πρόθεσης. Οι winners είναι άνθρωποι του αποτελέσματος. Συνεπώς, αν ευχαριστιέσαι να δίνεις ελεημοσύνη σε ένα ζητιάνο, οι losers, που είναι άνθρωποι του καθήκοντος και της καλής πρόθεσης, θα έλεγαν ότι το κάνεις για την πάρτη σου. Έλεγε αυτός εδώ ο loser. Και γενικά, αφού δεν υποφέρεις, δεν είσαι ηθικός. Οι winners πάλι, που είναι άνθρωποι του αποτελέσματος, θα έλεγαν ότι ο ζητιάνος πήρε αυτό που ήθελε. Η ζωή του έγινε καλύτερη. Γιατί να τον νοιάζει ο λόγος που τον βοήθησες. Μπορεί τα κίνητρά σου να ήταν όντως για την πάρτη σου. Π.χ. για να σε βοηθήσει ο Θεός σαν αντάλλαγμα να κερδίσεις τον Τζόκερ. Η καλή πράξη όμως έγινε. Αυτό μετράει. Μη σου πω δηλαδή ότι αφού το ευχαριστήθηκες κιόλας, αυτό είναι η απόδειξη ότι όντως είσαι ηθικός. Αλλιώς θα ήσουν απλώς ένας ανήθικος που καταπιέζεται για να κάνει το σωστό. Έτσι έλεγε αυτός εδώ ο Winner. Πάμε και στο δίλημα του γιατρού με τον Χίτλερ. Τον σώζεις ή τον σκοτώνεις. Επειδή οι losers είναι άνθρωποι του καθήκοντος και της καλής πρόθεσης, θα τον έσωζαν γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένας γιατρός. Επειδή οι winners είναι άνθρωποι του αποτελέσματος, θα άφηναν τον Χίτλερ να πεθάνει γιατί το αποτέλεσμα θα ήταν να αποτρέψουν έναν παγκόσμιο πόλεμο. Πιο σπουδαίο αποτέλεσμα, καλύτερο για τους περισσότερους. Αυτού του είδους η ηθική λέγεται ωφελημισμός. Μεγιστοποίηση του κοινού συμφέροντος. Αν είσαι ο Ρομπέν των δασών, κλέβεις έναν αλλά τα δίνεις σε πολλούς, τότε είσαι ηθικός. Αν πουλάς ναρκωτικά σε χίλιους ανθρώπους, αλλά με τα κέρδη ανοίγεις ένα εργοστάσιο και δίνεις δουλειά σε 2.000 ανθρώπους, τότε είσαι ηθικός. Αν όλα αυτά μας ακούγονται λίγο αμερικάνικη και αγγλική λογική, guess what? Είναι αμερικάνικη και αγγλική λογική. Και κάτι τελευταίο. Όπως έχουμε καταλάβει, οι losers είναι άνθρωποι που περιμένουν τη σωτηρία τους από μια ανώτερη δύναμη. Ενώ οι winners έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Γι' αυτό η φιλοσοφία των losers πάει χεράκι-χεράκι με καθεστώτα απολυταρχικά. Όπως μια αριστοκρατική Αθήνα, μια αυτοκρατορική Ρώμη ή μια αγία ρωμαϊκή αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους. Αντίθετα, η φιλοσοφία των winners στηρίζει πολιτεύματα κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά. Γιατί όσα λεφτά κι αν έχεις, δεν χορταίνεις ποτέ αν δεν έχεις επιπλέον και εξουσία. Χαιρέτα μου τον Πλάτωνα.